Καλό σα βρήκα. Πρώτη φορά εδώ, ε! Ναι. Στην εκπομπή και στο κανάλι, όμω. Και στο Στη κανάλι. Τελέχη του κόμματο έχουν περάσει. Παναγιώτη Σωτήρης παραμένει εδώ να συνδράμει. Ε, τι γίνεται. Επειδή έχετε έτσι και μια έγνοια για τα γεωστρατηγικά και τα ξέρετε, έτσι θα ένα πρώτο σχόλιο. Ήταν και ενδιαφέρουσα ημέρα. Πολύ. Πολύ. Ανησυχείτε εσεί ω κόμμα και εσεί προσωπικά. Ε, έχουμε την ιστορία αυτή με το Η Αμερική, Τουρκία, S400, F35 πώ το βάζετε εσεί στο κάδρο. Κοιτάξτε, Πώς είναι το αντικειμενικά ανησυχητικέ οι εξελίξει. Ανησυχούμε ω κόμμα για αυτό το λόγο. Γιατί παρά την προσπάθεια εφησυχασμού που γίνεται και από την κυβέρνηση αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρουμε στις δηλώσεις του Υπουργού Αμήνης και στο συνέδριο τώρα το, που έγινε η συζήτηση για, το, για την τουρκική ρητορική η οποία κλιμακώνεται και δεν πρέπει να μας φοβίζει ε, θα πρέπει να δούμε τα πραγματικά γεγονότα και τα πραγματικά γεγονότα λένε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με τουρκική ρητορική έχουμε να κάνουμε με παράνομες γεωτρήσεις οι οποίες κλιμακώνονται, αυτό δεν είναι ρητορική mm -hmm. έχουμε να κάνουμε με προσπάθεια παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Κύπρο με επέκταση και στην κατεύθυνση της Ελλάδα. Έχουμε να κάνουμε με μια συνέχεια ενεργειών που ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν και στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ με κορυφαία, δεν αναφέρομαι φυσικά στην κατοχή, τη στρατιωτική κατοχή στην Κύπρο και τη μήνυα αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να θυμηθούμε τα με βαριά θέματα. Δεν ε, τα ξεχνάμε και αυτά. Ναι. ναι. Θέλω να πω, μη, να αρχίσουμε να θεωρούμε αυτονόητα τα προηγούμενα. Σωστό. Και την, ε, όλη αυτή την ε, κινητικότητα σε διπλωματικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο με τους, γαλάζιους, με τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας, την προσπάθεια της Τουρκίας με τη Λιβύη να ανοίξει θέματα πλέον που αφορούν την ελληνική ΑΟΣ και νότια της Κρήτης, όλα αυτά συνιστούν παράγοντες πολύ σοβαρής ανησυχίας αν σκεφτούμε ένα βασικό δεδομένο. Το ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, και γι' αυτό λέω η μέρα είναι πολύ διαφωτιστική, διεξάγει μια σύνθετη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Και ενώ η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΕ, και εδώ αν θέλετε έχουμε την πλήρη ταύτιση, δηλαδή ε, άκουγα προηγούμενο σε ένα σχόλιο του Παναγιώτη στην προηγούμενη συζήτηση που είχατε και είναι γεγονός ότι τέτοια ταύτιση για ένα κόμμα που ισχυρίστηκε έστω στα λόγια ότι αποτελεί την πρώτη ή τη δεύτερη φορά αριστερά, ε, ε, ξεπερνά κάθε όριο προκλητικότητας. Αλλά το αφήνω για να το συ, συζητήσουμε μετά. Ε, Έχουμε να κάνουμε με μία σύνθετη, λέω, διαπραγμάτευση, Αυτό, στην οποία, στην οποία mm -hmm. κοιτάξτε να δείτε, όποια από τις δύο εκδοχές κι αν ε, επικρατήσει, σε όποια από τις δύο εκδοχές κι αν καταλήξει αυτή η διαπραγμάτευση, ο κίνδυνος για τον ελληνικό λαό και όλους τους λαούς της περιοχής, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το δικό μας λαό, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα αυτή η πολιτική του επιτίδιου ουδέτερου, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, να κάτω και από την πίεση των γεγονότων, να καταλήξει είτε σε μια ρήξη της Τουρκίας με το νατοϊκό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα ακολουθώντας πολιτική σημεοφόρου του ΝΑΤΟ θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή ε, από την άποψη του στρατιωτικού στόχου τη αντίπαλη πλευρά, δηλαδή κρέα για τα κανόνια, χωρί να υπάρχει κανένα όφελο ούτε για τον ελληνικό, ούτε για τον τουρκικό, ούτε για του άλλου λαού τη περιοχή. Και υπάρχει και η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή να ρημουλκηθεί η Τουρκία ξανά στον ρόλο που σε ένα βαθμό είχε για τον Άτο στην περιοχή, με ανταλλάγματα. Mm -hmm. Τα ανταλλάγματα όμω που επειδή στην, από την πλευρά του κουρδικού ζητήματο, της Συρίας και όλων των άλλων γεγονότων στην περιοχή δεν πρόκειται να υπάρξουν, ξέρουμε τα δεδομένα από αυτή την πλευρά, θα ζητηθούν και θα ασκηθεί πίεση στη δική μας πλευρά, δηλαδή στην πλευρά της Ελλάδας και της Κύπρου. Και επειδή ανταλλάγματα δεν δίνονται μια ωραία πρωία με χαμόγελα, ένα θερμό επεισόδιο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να διευκολύνει τέτοιε εξελίξεις, ε, για να διευκολύνει, αν θέλετε, και την Αμερικανική επιδιαιτησία για να το πω συμπερασματικά, στην πραγματικότητα εμφανίζεται ως προστασία ο μεγαλύτερος παρέγοντας κινδύνου. Εμφανίζεται δηλαδή ως ασπίδα προστασίας το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που αποτελούν τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου στην περιοχή είναι, αν θέλετε να το πω επιγραμματικά, σαν να ζητάμε από να φυλάξουν πρόβατα. Περί αυτού πρόκειται. Και είναι προκλητική η ταύτιση, ξαναλέω, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας σε μια τόσο επικίνδυνη γραμμή. Από τη Νέα Δημοκρατία, εξάλλου, ήταν αναμενόμενο, είναι ένα κόμμα που ε, παραδοσιακά σηκώνει την σημαία του ατλαντισμού στην Ελλάδα. Το ξεπέρασε όμω ο ΣΥΡΙΖΑ. Δέστε τα συγχαρητήρια του Αμερικάνου πρέσβη του κυρίου Πάια, όλα αυτά τα χρόνια. Έφτασε σε σημείο να κατηγορείται ότι είχε και μονομερή στήριξη στον ΣΥΡΙΖΑ. Όλη αυτή λοιπόν η ιστορία είναι πάρα πολύ ανησυχητική αν σκεφτούμε δύο ακόμα ε, σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο είναι η ενδοαμερικανική σύγκρουση. Η οποία ποια είναι, δηλαδή είναι τα τα μέρη. Ε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πολιτικά, την βλέπουμε στο πρόσωπο του Τραμπ από τη μία πλευρά, και τη οικογένεια Κλίντον του και, του, όμως, και του, Σάντερς, ε, γιατί πρέπει να δούμε και μια πλευρά των δημοκρατικών που παίζει ενεργό ρόλο στην Ελλάδα. Αναφέρομαι και στον Τσακαλώτο και στον Βαρουφάκη. Αυτούς θα τους δούμε πολύ πιο έντονα εμπλεκόμενους Θεωρείτε ότι είναι το εδώ πλευρά. παράρτημα. Όχι, όχι έτσι. Πολιτικά. Δεν είναι τόσο, ποτέ δεν είναι τόσο απλουστευτικά αλλά... τα πράγματα, αλλά η διασύνδεση και της πλευράς Βαρουφάκη και της πλευράς Τσακαλώτου με την πλευρά τη λεγόμενη αριστερά των δημοκρατικών είναι εμφανή, δεν την κρύβουν οι ίδιοι. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με μια πλευρά η οποία κουμπάει περισσότερο σε, στο τμήμα εκείνο του χρηματιστικού κεφαλαίου, το οποίο έχουμε δει να δραστηριοποιείται με τη σημαία τη Wall Street στην ουσία και σε τμήματα του κεφαλαίου στι Ηνωμένε Πολιτείε. Γνωστά δεν, δεν, κρύβονται αυτά, τα οποία ακουμπούν περισσότερο σε πετρελαϊκούς κολοσσούς, ε, λέω στην πλευρά του Τραμπ, τα ίδια, οι ίδιοι όμιλοι που σχετίζεται ο Τραμπ και τα λοιπά που έχουν μια σειρά διαφορές, δεν μας παίρνει τώρα η ώρα για να τις αναλύσουμε αλλά θέλω να πω υπάρχει ενδοαμερικανική αντιπαράθεση δεν είναι τυχαίο ότι αν είδατε στην αντιμετώπιση του Ερντογάν ο Τραμπ δεν ταυτίστηκε με μια σειρά άλλε δηλώσεις ε, μάλιστα επέριψε ευθύνε τον Ομπάμα ναι, είπε και για τον είναι χειρισμό είναι που το έκανε με τους Πάτριοντ ναι. Και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, ότι αναφέρθηκε στην κερδοφορία της Lockheed, η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται. Είναι σύνθετη φυσικά αυτή η διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι οι αποφάσεις και είτε γύρουν προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ διακυβεύονται τεράστια συμφέροντα. Ας πούμε για παράδειγμα, αν πούμε, δημιουργηθεί ένα τελεσμένο χωρίς σοβαρές κυρώσεις για τους 400 ε, ζητάει και η Ινδία. S400 στη συνέχεια. Δεν είναι τόσο απλή δηλαδή η εξίσωση. Αλλά θα επηρεάσει και το εσωτερικά το αστικό πολιτικό σύστημα γιατί ξαναλέω υπάρχουν ορατές διασυνδέσεις ε, και στις δύο πλευρές. Και το δεύτερο στοιχείο αφορά την όξυνση γενικότερα την στρατιωτική πλέον και πολιτική με η βασική αιστεία αυτή τη στιγμή το Ιράν αλλά καταλαβαίνετε ότι μια σπίθα αρκεί με τη συσσόρευση αυτή τη στιγμή οπλικών συστημάτων και εντάσεων στην περιοχή για να έχουμε μια γενικευμένη ανάφλεξη το προσεχέ διάστημα. Πάμε λίγο στο ιστορικό πολιτικό σκηνικό, Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν έχει αντίρρηση. Βεβαίω. Εγώ τώρα να την κάνω την ερώτηση κατευθείαν που είναι εδώ ο Μάκη Παπαδόπουλο. Γιατί δεν πήγατε καλά στι εκλογέ. Γιατί καλά δεν πήγατε. Τώρα να είμαστε ειλικρινεί. Τέτοια αγώνε, τέτοια πράγματα, 10 χρόνια κρίση και δεν φαίνεται να εκταμιεύεται εκλογικά τουλάχιστον τίποτα. Και μια κυβέρνηση Παραπάνω. που θα περίμενε και μια κυβέρνηση φθορά προ τα αριστερά. Τη σφυροκοπάται από το Μάστριχτ, α πούμε, και τέτοι, τη Σαμπολική Ότι είναι το... αρνητικό αποτέλεσμα για το λαό δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά ε, για μα, για να έρθουμε στα δικά μα. Ε, θα μπορούσε να κάνει κανείς μια τέτοια εκτίμηση αν θεωρεί ότι το ποσοστό το οποίο πετύχαμε εκλογικά, το είχαμε στο τσεπάκι και το ζητούμενο ήταν απλά η αύξηση των δυναμεών μας. Ε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν έχει πέσει από τον ουρανό ένα 5% στο ΚΚΕ που το έχει αποταμιευμένο και διεκδικεί τη αύξησή του. Και να εξηγηθώ. Τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα σε αυτή την εκλογική μάχη. Ε, για μια σειρά συγκεκριμένους λόγους, αν θέλετε, είχε αυξημένη δυσκολία από την εξή σκοπιά. Η πρώτη αφορούσε την κατασυκοφάντηση στην πραγματικότητα κάθε αριστερής ιδέας, κάθε ιδέας της ταξικής πάλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι νέου κόσμου που θεωρούσε ότι αυτό που ακολουθήθηκε ήταν αριστερή πολιτική. Ε, υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου μεγαλύτερου το οποίο πίστεψε σε αυτές τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα σκίσει τα μνημόνια και θα πετύχει μια πολύ εύκολη ε, αντιστροφή της κατάστασης και όταν είδε να διαψεύδονται οι ελπίδες του κάθισε ένα ζήτημα αυτό δεύτερο η ίδια η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από το ότι έλεγε έπιθε ότι είναι μονόδρομος η δεξιά συντηρητική πολιτική έπειθε στην πράξη. Χρησιμοποιούσε ακόμα και τα ίδια επιχειρήματα που ακούγαμε επί Σαμαρά, επί Παπαντρέου, επί Παπαδήμου. Όλο αυτό δημιούργησε μια πολύ μεγάλη πρόσθετη δυσκολία για όποιον επέμενε στις ιδέες του αγώνα, της ταξικής πάλης, τις αριστερές ριζοσπαστικές ιδέες, και δεν εννοώ στενά στο δρόμο της ανατροπής που προβάλλει το ΚΚΕ, εννοώ ακόμα και γενικότερα. Εδώ, κοιτάξτε τώρα να δείτε, δίπλα σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία φάνηκε και βάρινε ακόμα περισσότερο ένας αρνητικός συσχετισμός διεθνώς και στην Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να αποσπαστούμε από το διεθνές περιβάλλον, που η επιλογή της ψήφου σε εμάς, που είναι μια επιλογή σύγκρουση, με στοιχεία σύγκρουση, δεν λέω ολοκληρωμένη, γιατί μια ψήφο είναι. Αλλά ο καθένα καταλαβαίνει ότι όταν επιλέξει να ψηφίσει ΚΚΕ, επιλέγει στον έναν ή στον άλλο βαθμό, στη μία ή στην άλλη εκδοχή, πάντω κάποια στοιχεία σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο. Έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, δηλαδή καταλαβαίνει ότι αντιτίθεται στην πολιτική που υποδεικνύει η Αμερικανική πρεσβεία, η Κομισιόν, η άρχουσα στην Ελλάδα. Και αυτό είναι μια δύσκολη επιλογή, δεν γίνεται εύκολα. Τρίτο ζήτημα αφορούσε τον αφοπλισμό που συνέβη όλα αυτά τα χρόνια στο εργατικό κίνημα. Αποκορύφωμά του είναι η... όλη αυτή η εξέλιξη με την συνδικαλιστική μαφία. Το ακόμα συνέδριο. και τα φαινόμενα νοθείας στη ΓΕΣΕ και συνέδριο. το φοβερό χαμήλωμα των απαιτήσεων που έφερε όλη αυτή η κατάσταση. Δουλειά να είναι και ότι να είναι. Σκεφτείτε ότι φτάσαμε, ας πούμε, να λέει ο γονιός ότι το παιδί μου έστω βρήκε μια δουλειά με 400 ευρώ, όταν λίγα χρόνια πριν μιλάγαμε για γενιά των 700 ευρώ για να προσδιορίσουμε τη γενιά της εξαφλίωσης. Αυτή λοιπόν η κατάσταση ε, συγκροτούσε ένα καθεστώς πάρα πολύ μεγάλης πίεσης, που η αντοχή του ΚΚΕ σε δυνάμεις σε αυτό το ποσοστό είναι επίτευγμα. Ε, αν ρίξουμε μια ματιά σε ολόκληρη την Ευρώπη σε κόμματα που επιμένουν σε έναν ανατρεπτικό προσανατολισμό και εμείς συνεργαζόμαστε με τέτοια κόμματα, έχουμε πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες στην Ευρώπη και θεωρητικές με τη Διεθνή Κομμουνιστική Επιθεώρηση και πρακτικές πολιτικές με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία που συσπηρώνουμε αρκετά κόμματα, δεκάδες κόμματα, θα δείτε ότι είναι πολύ πιο δύσκολοι και ακόμα πιο αρνητικοί οι συσχετισμοί. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι είναι. Θα μου πείτε, είστε ικανοποιημένοι. Φυσικά και δεν είμαστε. Θέλουμε ασφαλώ να διευρύνουμε την επιρροή μας και θέλουμε να γίνουμε και καλύτεροι. Αλλά στα κρίσιμα, στα βασικά ζητήματα. Και τα βασικά ζητήματα είναι αυτή τη στιγμή η ανασύνταξη του εργατικού κινήματο. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Όσο το κίνημα το εργατικό βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορούν πολλά πράγματα να αλλάξουν και η ιδεολογικοπολιτική αντεπίθεση που απαιτείται αυτό το διάστημα, που αν θέλετε θα φουντώσει ακόμα πιο πολύ η πίεση ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Μάλιστα. Παναγιώτη, έχει ένα μισή λεπτό. Τι ερώτηση θα έκανε στον Μάικη Παπαδόπουλο. Η ερώτηση είναι πώ σκοπεύει το. Επειδή πια περιέγραψε μια εικόνα, uh -huh. όχι τακτικών λαθών ή συγκυριακών προβλημάτων, περιέγραψε μια εικόνα δυσμενέστερου συσχετισμού. Μπορεί να αλλάξει αυτό ο συσχετισμό και άρα, πρακτικά, θα σήμαινε και το ΚΟΚΟΕ να πάει καλύτερα στις εκλογέ. Κοιτάξτε, για μα το στίχημα είναι ε, για να αλλάξει γενικά ο πολιτικό συσχετισμό και να εκφραστεί φυσικά και εκλογικά, γιατί φυσικά μα ενδιαφέρει και η εκλογική έκφραση. Ε, να πετύχουμε όχι απλά στο επόμενο διάστημα να ασκήσουμε μαχητική αντιπολίτευση, γιατί αυτό, αν θέλετε, ε, είναι και δεν θα έλεγα το εύκολο, αλλά το προφανέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε μπορεί, ούτε θέλει να κάνει αντιπολίτευση από αυτή τη σκοπιά. Δεν μπορεί, διότι έχει υπογράψει τι μεταμνημονιακές δεσμεύσει. Δεν μπορεί, γιατί ορκίζεται και αυτό στην κερδοφορία του κεφαλαίου, στο να γίνονται θυσίε στο βωμό αυτή τη καπιταλιστική κερδοφορία. Αλλά να μην περιοριστούμε απλά στην δράση μας, δηλαδή η έμφαση να μην δοθεί μόνο στην απόκρουση αντιλαϊκών μέτρων, όπως θα είναι το επόμενο διαστήμα, οι ιδιωτικοποιήσει, οι κατασχέσεις, να μην χαθώ σε έναν ατέλειωτο κατάλογο, ούτε απλά στην άσκηση πίεση για να βελτιωθεί η κατάσταση και να ανακουφιστεί ο εργαζόμενος, και αυτό αφορά αυξήσει, αφορά την αύξηση του αφορολόγητου, τη διαγραφή χρεών, μια σειρά μέτρα τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει, αλλά πάνω απ' όλα στην οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης που θα φωτίζει ότι υπάρχει διαφορετικός δρόμος. Μας. Δρόμος ανατροπής. Δηλαδή ότι δεν είναι μοιραίο, αυτό εννοώ ιδεολογικό-πολιτική αντεπίθεση, να θυσιάζονται οι ανάγκες της κοινωνίας στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Δεν είναι μοιραίο το φάρμακο, η υγεία η μόρφωση, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό να είναι εμπορεύματα, υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει άλλος σκόπος της παραγωγής Ωραία. που προτάσει τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι το καπιταλιστικό κέρδο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ κύριε